Με την Ενωμένη Ευρώπη να προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, Βρετανοί πολίτες στην Ελλάδα ανησυχούν για τις επιπτώσεις του Brexit στην καθημερινότητά τους. Σειρά συναντήσεων με όσους ζουν και εργάζονται στη χώρα μας είχε η Βρετανίδα πρέσβυρα του Ηνωμένου Βασιλείου, Kate Smith, η οποία μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Ιόνιαν. Στόχος μας είναι να τους ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Brexit, να αφουγκραστούμε στις ανησυχίες τους, να απαντήσουμε όσο μπορούμε στις ερωτήσεις τους και να δημιουργήσουμε επαφές με τις κοινότητες που δεν ξέρουμε καλά μέχρι στιγμής. Προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις προσεκτικά, αλλά σκοπεύουμε να τους καθησυχάζουμε για τις επιπτώσεις του Brexit, επειδή η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει να διασφαλίζει το καθεστώς τους σε γενικές γραμμές, όπως είναι σήμερα. Η κυρία Σμιθ επισκέφθηκε τον Ναύπλιο και την Καλαμάτα, ενώ ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας της ήταν η πόλη της Πάτρας. Στην Αγγλικανική Εκκλησία συναντήθηκε με ομοεθνείς της, με τους περισσότερους να εκφράζουν ανησυχία για την κάλυψη της υγειονομικής τους περίθαλψης. Πολλοί δραστηριοποιούνται, υπάρχουν και πολλοί συνταξιούχοι που έχουν ιδιαίτερες ερωτήσεις και ανησυχίες για τις υπηρεσίες υγείας περίθαλψης. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν πολλοί που είναι παντρεμένοι με Έλληνες και όλο αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφορετικές απόψεις, οπτικές γωνίες στην κατάσταση. Έχουμε κάποιες εγγυήσεις από την ελληνική κυβέρνηση τώρα και ελπίζω ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας, και όλοι μας ευελπιστούμε πάρα πολύ ότι δεν θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά εκεί ότι θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Η ίδια εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια θα γίνει με όσον το δυνατόν λιγότερους κλειδονισμούς για τους Βρετανούς που ζουν στο εξωτερικό, ενώ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις κατατόπους κοινότητες Βρετανών στη χώρα μας.